Άραξ. Εδώ στον πλανήτη μου υπάρχουν κρύσταλλοι απίστευτης δύναμης. Έχω την αρχαία μαγεία των κρυστάλλων των λιονταριών στο σκύπτρο μου. Και με αυτό προστάτεψα τον κόσμο από το κακό. Αλλά εμφανίστηκε νέα απειλή. Εγώ μαζί με τους φίλους μου, τη Λίνα, τον Twitch, τον Spike και καινούριους φίλους, θα ταξιδέψουμε στον ωκεανό για να σώσουμε τον κόσμο. Θα εξερευνήσουμε το βυθό του. Θα αποκαλύψουμε τα μυστικά του. Και θα αντιμετωπίσουμε πολλούς κινδύνους. Ελάτε μαζί μου για συναρπαστικές αναζητήσεις στις περιπέτειες του Μαξ. Στο προηγούμενο επεισόδιο. Για να γιατρέψει τη Λίνα και να σώσει τον κόσμο, ο Μαξ μαζί με τους φίλους του ψάχνει το μαργαριτάρι της δημιουργίας. Έχω σημειώσει τα πιο πιθανά σημεία. Στον δρόμο βρίσκουν ένα χωριό που κινδυνεύει πολύ. Έκλεψαν όλο το φαγητό. Αύριο θα πάρουμε τους ίδιους τους χωρικούς. Θα πάμε στους χωρικούς για να βοηθήσουν να ετοιμαστούμε. Θα τους προπονήσουμε για τη μάχη. Μαζί με νέους συμμάχους, οι ήρωές μας πολεμούν μαζί με τους χωρικούς και νικούν τους εισβολείς. Η περιπέτεια συνεχίζεται. Σύμφωνα με το υδροσκόπιο, πάμε ακριβώς με τον χάρτη. Τώρα το μόνο που θέλουμε είναι ένα ωραίο, ήσυχο ταξίδι χωρίς άλλα. Α? Προβλήματα. Φαίνεται πως χρειάζεται ένα χεράκι. Οι δύο. Ας τον βοηθήσουμε. Φέρε μας ακριβώς δίπλα. Για χαρά σας! Ω, τι ωραία μέρα! Καλημέρα! Καλώς ήρθες στο θαλάσσιο Φίνικα. Είναι πράγματι μια πολύ ωραία μέρα, νεαρέ μου. Α? Αντίο, Βριανέλη. Μπορεί να μην άντεξες τελικά στους ανέμους, αλλά παρόλα αυτά με έφερε σπίτι μου. Λίνα, Λίνα! Τι συμβαίνει, Μπέλα? Είναι ο καπετάνιος Χέμλοκ. Ο καπετάνιος Χέμλοκ. Ο ίδιος αυτοπροσώπος. Καπετάνιος Χέμλοκ, στις υπηρεσίες σας. Ξανά, Σπάικ. Είμαι ένα δελφίνι. Μα αυτό είναι τέλειο. Ε, παιδιά, θυμάστε τη φώκια που σώσαμε σήμερα? Χαμπουργκέρ. Ναι. Είναι ο καπετάνιος Χέμλοκ. Είναι ένας ζωντανός θρύλος. Να, θα σας δείξω. Είναι ένας από τους καλύτερους καπετάνιους που υπάρχουν στους 11 ωκεανούς. Hey, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μοιάζει και πολύ με τη φώκια που ανέβηκε στο σκάφος πάντως. Ω, ναι. Μάλλον δεν μοιάζει. Με βρήκατε πάνω στην ώρα. Για τι? Για να πάρετε μέρος στη μάχη ενάντια...